μάθει να τον δέσουμε έναν ημάντα. Το έχει τα πόδι. Είναι η στιγμή που η σωρός του 61 ετών Θεόδωρου Πάντου, Προέδρου της Αερολέσχης Δυτικής Αττικής και του καλού του φίλου Κωνσταντίνου Καραμπίνη, 66 ετών, μεταφέρονται με σκάφος ιδιωτών στο λιμάνι Κολυμπαρίου. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο ναυαγοσώστης του Δήμου Πλατανιά, Παύλος Λιτινάκης, τους ανέσυρε από βάθος 2,5 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε, μόλις μισό μίλι από την ακτή. Μας υποδείξαν από το λιμενικό σώμα το που είχε πέσει περίπου το αεροπλάνο. Το είδαμε, δεν ήταν πολύ βαθιά, ήταν περίπου στα 2,5 μέτρα με 3 βάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαμε προετοιμαστεί γιατί φύγαμε βιαστικά. Νομίζαμε ότι οι άνθρωποι προλάβαν και πέσανε στο νερό πριν προσκρούσει το αεροπλάνο. Και δεν είχαμε μαζί μας καταδυτικό εξοπλισμό. Οπότε τους απεγκλώβησαμε με τις ανάσες. Ναι, γι' αυτό είμαι λίγο τέτοιο τώρα. Βούτυξε την πρώτη φορά να δει τι γίνεται, πώς μπορεί να βγάλει τα παιδιά από εκεί μέσα. Ξαναβούτηξε, έβγαλε τον πρώτον και μετά από λίγη ώρα βγήκε και ο δεύτερος. Ο επίλογος γράφτηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο λιμάνι του Κολυμπαρίου, όπου μεταφέρθηκαν οι σωροί του χειριστή του αεροσκάφους και του συνεπιβάτη του. Βρέθηκε στη θάλασσα ανάποδα το αεροπλάνο. Και ο λόγος που εντοπίστηκε είναι ότι ένα φως του αεροπλάνου άναβε και φαινόταν ακόμα. Το οποίο μετά από μισή ώρα περίπου έσβησε. Κάντε στην ακριόλη, να φύγουν εδώ στον φορά. Το υπερελαφρύ μονοκινητήριο διθέσιο αεροσκάφος τύπου Σαβάνα είχε απογειωθεί από την Κοπαίδα με προορισμό τα Χανιά, ωστόσο είναι άγνωστο γιατί ο χειριστής κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Μάλεμε. Ξεκίνησε από εκεί για να έρθει εδώ μια ιδιωτική επίσκεψη. Δεν έχει σχέση με τους αγώνες, ούτε θα λάμβανε μέρος στους αγώνες που θα κάναμε εμείς αύριο. Τον περίμενε κάποιος άνθρωπος στο αεροδρόμιο. Αυτός τελικά από ότι στο αεροδρόμιο του Μάλεμε τον περίμενε κάποιος, ναι. Από άλλη αερολέσχη, όχι από εμάς. Μας ενημέρωσε ότι καθυστερεί να αφηχθεί, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, το σχέδιο πτήσης έλεγε προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων στο Ακροτήρι στις 5:30 το απόγευμα. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο το αεροπλάνο βρέθηκε εδώ. Από την προανάκριση θα διελευκανθεί το θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι περισσότερο. Ενώ κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Σούδας, κατευθύνθηκε εκεί, ξαφνικά γύρισε προς το Μάλεμε, πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο σε ύψος χαμηλόμενο, αλλά όχι κατάλληλο για προσγείωση. Το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο του Μάλεμε, το οποίο σημειωτέων είναι ανενεργό, ενώ όλες οι συνθήκες ήταν ακατάλληλες για προσγείωση. Κανονικά έπρεπε να πάνε προσγειωθεί στη Σούδα. Εδώ δεν υπήρχαν οι συνθήκες για προσγείωση νύχτας, ούτε το αεροπλάνο του είχε τέτοιες δυνατότητες και νομίζω ότι ούτε και ο ίδιος ήταν εκπαιδευμένος για πτήση νύχτας. Τι αεροπλάνο ήταν, Ήταν ένα αεροπλάνο τύπου Σαβάνα, από ό,τι ξέρω, υπερελαφρό. Αυτά πετάνε μόνο ημέρα. Ο πρόεδρος της Αερολέσχης Χανίων, Παναγιώτης Τζεράκης, ο οποίος είδε το αεροσκάφος να πέφτει στη θάλασσα, εκτιμά ότι ο χειριστής αποπροσανατολίστηκε. Πιστεύω ότι νόμιζε ότι πετούσε οριζόντια ενώ έπεφτε. Ενώ είπε στο πλάι. Αυτό λέγεται spiral of death, λέγεται αυτό. Ήτανε δεμένοι, δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να βγουν, είχαν εκδορές, ήταν αποδογυρισμένο το αεροσκάφος, το διθέσιο, το μονοκινητήριο. Καμία προσπάθεια, είχαν χτυπήματα στο πρόσωπο, πιθανόν να χάσανε τις αισθήσεις τους ή και τη ζωή τους, να τη χάσανε στην πρόσκρουση. Την επιχείρηση συντόνιζε το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Στις έρευνες συμμετείχαν από ξηράς, περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος και της αστυνομίας, από θαλάσσης ένα πλωτό του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ δεσμεύτηκαν και δύο παραπλέοντα κρουαζιερόπλοια. Περίπου στις 6:30 το απόγευμα ειδοποιηθήκαμε από το στρατόπεδο εδώ του Μάλεμε ότι κάποιο σκάφος πιθανόν έχει πέσει στη θάλασσα. Άμεσα εφαρμόσαμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Ενεργοποιήσαμε περιπολικά και ιδιωτικά σκάφη. Αυτό που κάναμε ήταν να μπορούμε να συντονίσουμε από τη στεριά, καθοδηγώντας τους ανθρώπους αυτούς που ήταν στο σκάφος στη θάλασσα με τους φάρους της αστυνομίας και δίνοντάς τους το στίγμα που μας είπαν οι δημότες μας. Δηλαδή περίπου 300 μέτρα με μισό μίλι από την ακτή και σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η θάλασσα ήταν πάρα πολύ ήρεμη, ο καιρός στην ουσία δεν υπήρχε καθόλου άνεμος.
Πραγματογνώμονες που βρίσκονται από το πρωί στα Χανιά αναμένεται να ερευνήσουν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή το διθέσιο αεροσκάφος. Στοιχεία θα συλλέξουν από την Άτρακτο, η οποία ανελκύστηκε το μεσημέρι από τα αβαθή στη θάλασσα του Μάλεμε. Η υπηρεσία μας διενεργεί προανάκριση. Παράλληλα, θα διενεργήσει και έρευνα η ανεξάρτητη αρχή της πολιτικής αεροπορίας, όπου θα βρίσκεται σε λίγο εδώ. Ο πιλότος Θεόδωρος Πάντος και ο συγκυβερνήτης Κωνσταντίνος Καραμπίνης, πατέρας δύο παιδιών, ήταν χρόνια φίλοι και μοιράζονταν το πάθος τους για τους εθέρες. Έφυγαν μαζί για το τελευταίο ταξίδι, βυθίζοντας το πένθος στις οικογένειές τους.